Πέρασε παρακαλώ. Ταραν! Ιδού τα πλατό. Oh. Καλέ, εδώ παίζει μουσικάρες. Γίνεται χαμούλης. Μόλις έφτασα στον Αλφα, σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στα backstage της εκπομπής «Τι λέει στον Αλφα». Θα τα δείτε όλα. Δεν θα σας κρύψω τίποτα. Ελάτε μαζί μου να περάσουμε μία μέρα παρέα. Και φτάσαμε στο γραφείο και στο άλλο γραφείο. Γεια σας παιδιά. Γεια. Τι κάνετε, πού είναι τα παιδιά? Ποντάρουμε. Κάμω vlog παιδιά, κάμω vlog. Συστήσου σε παρακαλώ. Νικόλας Μπυρμπάκος. Ναι, πες μας κι άλλα για σένα. Βλέπω τα πάντα στην ελληνική τηλεόραση και ό,τι δεν βλέπω εγώ το βλέπει ο κύριος απέναντι. Εσείς κύριε? Εγώ είμαι ο Γιάννης Μαρκέτος. Ετών? Ετών 29. Έχεις δεσμό? Μπράβο παιδί μου, συγχαρητήρια. Είναι κι άλλοι εδώ, απλά τώρα δεν τους βλέπετε. Είναι πολλοί. Δουλεύουμε παιδιά, είμαστε σε πυρετό εργασιών. 38 και 8, 39 και 9. Χαίρετε. Η Άντζελα. Γεια σας. Άλλα είμαι. Και ο DJ. Γεια σας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Δεν έχω αγαπημένο, όλα είναι παιδιά μου. Καλά, θα βάλω εγώ το αγαπημένο δικό μου. Έχω πιάσει επίσης σε πυρετό εργασιών το βοηθό σκηνοθέτη. Το Γιάννη το Δαβέτα. Κοιτάξτε, ωραίο παιδί, ψηλό παιδί, σήκω παιδί μου. Έχει όμως δεσμό με τη φίλη μου τη Σουζάνα. Με όρδιο δεσμό με τη φίλη μου τη Σουζάνα. Βοηθός, διευθυντή, παραγωγής. Ο Δημήτρης. Είδατε, βρέσω. Καλά, παιδιά. Έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είδατε. Πού πας να τάσα? Σου έκανα τέτοιο από πίσω. Κεράτα. Η καλύτερη σκηνοθέτη όλων των εποχών. Όλοι τη λατρεύουνε. Οδυσσέα Μητσόπουλε που τρως 17 σολομού στην καθησιά σου. Με ένα κομμάτι ψωμί με έχετε εδώ μέσα. Για ένα κομμάτι ψωμί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είναι για το vlog του Μανιγέν Τζένι. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο καμαρίνι να ετοιμαστούμε. Α! Αλέκο! Έλα, Λέκο! Τι κάνεις? Αυτό εδώ λοιπόν είναι το καμαρίνι, το Ιώτα, το 10. Για να δω είναι τακτοποιημένο. Τα ρουγαλάκια μου, τα παπουτσάκια μου, καναπεδάκους μου. Μια σιδερόστρα, η γλαστρούλα μου, κάτι μαλλιά. Και γεια σας. Θα ετοιμαστούμε? Φυσικά. Ωραία, τέλεια. Τι θα βάλουμε σήμερα? Μπορούμε να πάμε. Να δούμε τι θα βάλουμε σήμερα, έχω γωνία. Με αυτό το συγκλονιστικό μισόνι. Να χτυπήσω ένα μισόνι, λες. Και αυτό το σύνολο με σορτσάκι με top. Πω, πω, φανταστικό, Σορτσάκι με τρουξ. Mm-hmm. Και αυτό το πάρα πολύ ωραίο print. Φανταστικό αυτό το πουκάμισο. Πω, πω. Γιατί ακόμα μπορεί να είναι Σεπτέμβρης, mm-hmm. αλλά το καλοκαίρι είναι μέσα στην καρδιά μας. Με καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Ρε παμπουτζάκια που έχω. Καλά, εντάξει, αυτό τα σπάει. Το ποτίνι τα σπάει, παιδιά. Ναι. Αυτό. Πάνω, my love, παιδιά. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο καλύτερος στυλίστας όλων των... Όχι. Έλυσε, παρακαλώ. Όλων των υπογών. Θέλω να το φορέσω αυτό. Το θέλω πολύ. Είναι φανταστικό. Που είναι πάνω, σ' αγαπώ, ρε. Πρέπει να σου γνήσω. Τον αγαπώ, είναι ο καλύτερος. Ακολουθήστε τον εδώ. Ή εδώ να το βάλω, δεν ξέρω. Όπου βγει εδώ το Instagram, να μπείτε να τον ακολουθήσετε. Η ώρα είναι 2 και έχουμε μία ώρα μπροστά μας για να βγούμε στον αέρα. Λίγο άγχος, το έχω, δεν στο κρύβω. Θα διαβάσω σκαλέτα. Πάω να βαφτώ και να χτενιστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Και τώρα ήρθα να σας ευνηδιάσω. Πού πας? Κυρία Αγγελική, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπέροχη, φανταστική make-up artist και το κορίτσι που με χτενίζει. Γεια σας, τι κάνετε? Τι ωραία σαλοπέτα είναι αυτή. Θα βαφτούμε, κυρία? Έρχομαι αμέσως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, έχει βγάλει εδώ όλα τα εργαλεία της. Εδώ 17 σκιές, 17.000 σκιές, 20.000 κραγιόν, 50 σφουγγάρια. Και γυαλάδες. Και πολλές γυαλάδες, τις οποίες
Μου αρέσουνε, μωρέ. Τις θέλω. Βάλε μου 17 γυαλάδες. Βάλε μου γυαλάδες πολλές. Γρηγόρη, πες για που γίνεται το vlog. Τι γίνεται? Τι γίνεται το vlog. Α, δεν μας τι γίνεται, ρώτησε, αγαπώ. Θέλετε σε αυτό, αν είναι 2 ώρες να μην μάσουν. σκληρό τρολ και τρομερό bullying. Όχι, συνήθως είναι σκληρό. Αυτός είναι ο Δημήτρης της Μακαλιάς. Γιατί συζητάτε, ή είναι από αυτά τα βιντεάκια που κάνεις εσύ στο YouTube και δεν συζητάς για τίποτα, απλά μιλάς έτσι ακατάπαυστα και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα και κάνεις views? Δεν κάνω τέτοια βίντεο εγώ, ό,τι κάνω έχει σημασία. Ωραία, ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το θέμα είναι το backstage της εκπομπής. Φοβερό θέμα, κλάσαμε. Να! Σου πάει πάρα πολύ αυτό το look. Βγες έτσι. Θα κάνω εκπομπή έτσι σήμερα. Κάνε μια εκπομπή έτσι. Το δικό σου το κανάλι, το καλύτερο. Να για να μάθεις. Ελατρεύει, καίγεται. Ο κύριος Δημήτρης Μακαλιάς. Θέλω να κάνεις το extreme makeover. Εντάξει. Να με κάνεις 10 χρόνια νεότερο. Contouring. Και πιο ψηλό κυρίως. Πόσο θα σε κάνει νεότερο, θα δείχνεις 5 χρονών. Η παιδική εργασία απαγορεύεται. Έρα τι έχουμε να φορέσουμε. Για λέγε τι θα βάλουμε σήμερα. Ένα από αυτά που θα δείτε ήδη φυσικά. Ναι. Θα δούμε. Animal print. Με λασέν. Πολύ μόδα το animal print, πολύ, κυρία Φασιονέλ. Πολύ μόδα. Έντονο print, κυρίως που έχουν πάνω αλυσίδες. Το ίδιο που κάμισο και φούστα. Και αλυσίδα για ζώνη και πάνω αλυσίδες. Αλυσίδα στην καρδιά μου περασμένη. Και κοτλέ. Κοτλέ κοστούμι. Θα φορεθεί το κοτλέ φέτο. Θα φορεθεί πάρα πολύ φέτο. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το κοτλέ, I love it. Είμαι έτοιμη και βουλ για το πλετό. Έλα, Λέκο! Και η κορώνα του Βασίλισσα στη δίπλα. Βεβαίως. Ποια θα βγει σήμερα, η Βασίλισσα του Instagram. Γεια σας! Να σας ανοίξουμε. Βεβαίως. Περάστε, παρακαλώ. Ταραν! Ιδού τα πλατό. Ω! Καλέ, εδώ παίζει μουσικάρες. Γίνεται χαμούλης. Σαν σέρπου συναντιόμαστε. Δεν κρατιόμαστε. Θα πατήσω εδώ στο ξαφνικά. Χαμούλης. Ξεκινάμε σε 4 λεπτά. Κιόλας. Διάβασε. Έχω πάρει πολλιά. Ελένη, ξεκινάμε σε 4 λεπτά. Τζέρι! Ματάκια μου! Κορίτσι μου! Διαβάζετε, διαβάζετε. Διαβάζουμε, υπάρχει μελέτη. Μελέτη. Γεια σου, Μαν και Τζένι, μελετά. Δεν διαβάζεις. Όχι, μάθει απ' έξω. Τα ξέρει ο Γιώργος. Εγώ είμαι σπασίκλα. Δεν έχει ανάγκη από διαβάσματα. Διαβάσματα. Και ο Γιώργος. Ωραία, τα παιδιά είναι εδώ. 3 λεπτά και βγαίνουμε στον αέρα. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου. Έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να έχω τρομερή ενέργεια. Είναι για του ίστα. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου. Έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράσι. Αναγία μου και πικούρα έκανα. Να σου μοιάζει. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Εδώ γίνονται τα break τα σωστά. Κοίτα πώς περνάμε στα break. Εδώ περνάμε καλά, είμαστε παρέα. Βγαίνει προς τα έξω. Έχω τηλεφώνημα, συγγνώμη. Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου. Νίκος από Αλεξανδρούπολη. Αν σας ενδιαφέρει η ομάδα μου, Ηρακλής είμαι. Ο Ηρακλής, μια χαρά είσαι. Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο! Γεια σου, Τζενάκη! Ναι, παιδιά, κάνε μου. Φιλιά μου και θέλω να βάλεις στο μαγιό το κοφτό. Το Brazilian! Το κοφτό, δεν ξέρω αν είναι. Το κοφτό μακαρά. Στις άλλες θέλει Brazilian, στη γυναίκα του θέλει του σωστά. Έτσι πρέπει. Το σωστό έτσι. Καλώς και του λόγου σου. Αυτό είναι. Αυτά συμβαίνουν στα παρασκήνια. Όσα δεν βλέπετε. Όσα αναρωτιέστε. Παναγία μου, πού είναι ο Δημήτρης. Εδώ, με το χέρι. Α, Δημήτρη Μακαλιά. Ήρθε η ώρα. Ποια ώρα. Ξέρεις που βγάζουμε τη φωτογραφία για το Instagram. Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Κάνε μια δήλωση. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια δήλωση πολύ σημαντική. Να. Για το YouTube κανάλι σου. Να. Πες τα όλα. Μη λες τίποτα. Πάρ' το παιδί σου, μωρέ. Πω, πω. Αγάπη, πόσο φέρεται αυτό. Δεν βλέπω κανέναν καμένο σε αυτή την εκπομπή. Όλοι είναι πάρα πολύ καλά.
Γιατί μιλάμε έτσι, Τζέννη, μιλητά. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία μας έχει κολλήσει και μιλάμε συνέχεια έτσι. Μπορούμε να λέμε και κανονικά, ίσως, έτσι. Και αυτή είναι η κατάσταση που βγαίνω όταν τελειώνει η εκπομπή. Φοράω το στέμμα της Βασίλισσας του Instagram στο κεφάλι και πάει και τελείως. Γεια σας! Πάμε τώρα στο καμαρίνι για να ξεντηθούμε, να ετοιμαστούμε και να φτιαχτούμε. Ποιος είναι εδώ? Τζενάρα μου! Ναι. Τζενάρα μου! Ευτυχώς είχαμε βάλει τη βάση. Ευτυχώς! Αλλιώς ποιος μέσωζε! Άγιο είχες και την αγγελική φυσικά! Τι θέμα έχει τον λόγο! Δεν μας είπες τι θέμα έχει να ξέρω! Το θέμα έχει backstage! Λίγη χαλάρωση. Τώρα, με το που τελειώνει η εκπομπή, έρχομαι, κάθομαι λίγο εδώ. Χαλαρώνω 5 λεπτά να φύγει όλη η ένταση και μετά είμαστε και πάλι σε επάλξεις. Γιατί έχει και ραδιόφωνο στη συνέχεια, ξέρετε. Athens Voice Radio 102,5. 6-8. Στο τρέξιμο όλη μέρα. Άμα περνάς καλά και αισθάνεσαι ωραία, περνάει η μέρα ούτε που την καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λίγη ξεκούραση και τα λέμε σε λίγο. Hey, και κάπως έτσι πως μεταφέρθηκα από τον Αλφα εδώ στον Athens Voice Radio με το κορίτσι μου, με την Κατερινούλα μου την Ντουντέτ, ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή. Τι κάνεις, ματάκια μου? Είμαι πάρα πολύ καλά, σε περίμενα με τεράστια αγωνία, Τζενάρα μου. Άργησα, μωρέ, δεν άργησα. Καθόλου. Και έχεις έρθει και κουκλάκι ζωγραφιστό. Μία μελαχρινή, μία ξανθιά, το τι γίνεται στο ραδιόφωνο μέχρι τις 8. Να μπείτε να τα ακούσετε. Σας φιλώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε.